πάντα έτοιμοι θα είναι οι καφέδες. Πάμε. Να δω, ωραία, το χρειάζομαι τον καφέ. Τι ώρα ξεκινήσαμε? 4:30. Όπω, και έχει πάει 7 και. Λοιπόν, πάμε, θα φύγει το πλοίο και έχουμε 5 ώρες μέχρι την Αλόνσο. Έλα, το βλέπουμε, δεν το χάσουμε, εδώ είναι. Εντάξει, αλλά αγχώνομαι λίγο. Καλά πήγαινε, έρχομαι. Α, δεν μην αργήσεις όμως. Ο δρόμος μου, ψάχνοντας τους ακρίτες αυτού του επεισοδίου, περνάει από το Βόλο. Εδώ υπάρχει αυτός ο σπάνιος συνδυασμός ορεινού και θαλασσινού μαζί, που χαρακτηρίζει την Ελλάδα μας. Αφήνω πίσω τα γνώριμα και στέρεα και παίρνω το πλοίο της γραμμής να πάω από το Βόλο στην Αλόνισο και ακόμα παραπέρα. Ξεκίνησα 4:30 ώρα το πρωί και μετά από 10 ώρες έχω φτάσει στην Αλόνισο. Περιμένω τον κύριο Γιώργο να με παραλάβει και με το ψαροκάικό του παρέα να φτάσουμε μετά από 3 ώρες στον προορισμό μου, την Κυρα Παναγιά. Η Κυρα Παναγιά είναι ένα ερημονήσι που πήρε το όνομά του από τη μονή που βρίσκεται εκεί πέρα, που είναι μετόχη της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους. Οι ακρίτες που θα με φιλοξενήσουν αυτή τη φορά είναι οι δύο μοναχοί που ζουν στην καρδιά του θαλάσσιου πάρκου των Βόρειων Σποράδων. Ο κύριος Γιώργος. Ο ίδιος. Χαίρετε. Με τρόμαξε λίγο ο καιρός που ερχόμαστε. Λίγο έβρεχε. Δεν πειράζει. Δεν είναι. Τα έχουμε με τσατά εδώ στα νησιά. Ωραία. Πάμε. Πήγαμε, δεν είναι, καθυστερούμε. Ναι. Την Αλόνισο ξεκινάω για τις τελευταίες 3 ώρες ταξιδιού. Οδηγός και συνοδός μου, ο Γιώργος ο Ψαράς. Αν και ήταν από παιδάκι στα ψαροκάικα, στη συνέχεια έγινε δασάρχης. Μόνο όταν βγήκε στη σύνταξη ξαναγύρισε στη θάλασσα. Τώρα πια μεταφέρει με το καΐκι του προμήθειες στην Κυρα Παναγιά και ψαρεύει στα νερά γύρω από αυτό το ερημονήσι. Γιώργο, περίπου τώρα που βρισκόμαστε? Τώρα βρισκόμαστε μέσα στο στενό, έτσι λέγεται το μέρος αυτό. Δεξιά μας είναι η Περιστέρα, αριστερά μας είναι η Αλόνισο. Και είμαστε μέσα στο θαλάσσιο πάρκο, εδώ. Είμαστε στη β' ζώνη του θαλασσίου πάρκου. Το θαλάσσιο πάρκο παίρνει με νοητή γραμμή από την αρχή της Αλονίσου. Παίρνει τα δύο αδέρφια, τα Σκάτζουρα, την Κυρα Παναγιά, τα Γιούρα, την Ψαθούρα και κλείνει πάλι πίσω στην αλιά. Και η αλφα ζώνη είναι το πιπέρι. Τι εννοεί αλφα και βήτα ζώνη? Στην αλφα ζώνη απαγορεύεται να ψαρέψεις και να προσεγγίσει οποιοδήποτε σκάφος στα 3 μίλια κοντά. Απαγορεύεται ρητός. Η βήτα ζώνη είναι αυτή που την αλλιεύουμε και επιτρέπεται το ψάρεμα. Πόσοι άνθρωποι είστε που μεταφέρετε πράγματα απέναντι? Εγώ μόνο. Μόνο εσύ, ναι, μόνο. Ξεκίνησα ξημερώματα. Μετά από τόσες ώρες ταξίδι, η κούραση και η θάλασσα αλλάζουν την αίσθηση του χρόνου μέσα μου, προετοιμάζοντάς με για τους πολύ διαφορετικούς χρόνους και ασχολίες των ακριτών που με περιμένουν. Λουί! Έλα εδώ, βρε! Το γνωστή. Τι κάνει? Καλά. Καλά. Τι πράγματα είναι? 2 δοχεία τυρί. Αυτό εδώ. Ένα τετράκιλο, δεν ξέρω τι είναι. Και μανιτάρια. Για μακαρόνια. Ναι. Η κοπέλα, ναι, τη λένε Καλλιόπη. Καλλιόπη. Εγώ, Λουί. Ναι. Γεια σου, Λουί. Χάρηκα. Ο Λουίς είναι από τη Σενεγάλη. Ναι. Έμαθα για σένα ότι είσαι από τη Σενεγάλη. Ναι. Είναι δάσκαλος στο επάγγελμα. Α, εξαιρετικά. Ναι. Ήμουν δάσκαλος. Τώρα εδώ είμαι. Τώρα είμαι εδώ. Τώρα τον εδώ. Πάμε να
βγάλουμε ό,τι έχουμε. Να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Ναι, ναι. Να πάρω τα αυγά. Το έχεις. Πάρε το τυρί. Καλή πάει. Μπράβο ρε Καλλιόπη. Τα πρώτα μου βήματα στην Κύρα Παναγιά. Μια σκάλα στενή και απότομη που πρέπει να ανέβω. Και ένα μονοπάτι ακόμα ως την κυρά του τόπου. Καλησπέρα, ευλογείτε. Ο κύριος, καλωσόρισες Καλλιόπη. Καλωσορίσατε. Τι κάνετε, είχατε καλό ταξίδι. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, πολύ καλά. Μπράβο, ελάτε από εδώ καθίστε. Σας φέρνω πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη του από τον συμφοιτητή σας, πατέρα Γεώργιο Μίλκα, από τον Εύωσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Καθίστε να πάρετε το κέρασμά σας, να εξαποστάσετε λιγάκι. Είναι το λουκούμι και μάλιστα αυτό συγκεκριμένα είναι από τη Θεσσαλονίκη. Α, τέλεια. Ναι, ναι, από όπου και έρχεστε. Και ρακί από το Άγιον Όρος. Ορίστε, περάστε λίγο να προσκυνήσετε την κυρία του τόπου. Την κυρία Παναγιά. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η κυρά του νησιού. Η μονή είναι αφιερωμένη στην Παναγία, όπως και ολόκληρο το Άγιο Όρος. Γι' αυτό και λέγεται περιβόλι της Παναγιάς. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραίο ψηφιδωτό βάπεδο, Ναι, δεν είναι ψηφιδωτό, είναι βοτσαλωτό. Βοτσαλωτό. Ναι, και πολύ ενδιαφέρον γιατί ο μοναχός που ήταν εδώ πέρα το 1903, από το 1903, το 1905, εδώ φαίνεται η ημερομηνία που κατασκεύασε, έκανε το βοτσαλωτό αυτό μετά από τον θάνατο του Παύλου Μελά, ο οποίος αγωνιζόταν για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Και αυτό είναι το εθνόσημα των Ελλήνων Μακεδόνων. Το άσος της Βυργίνας. Είμαι Μακεδόνας. Από την κεντρική Μακεδονία, όχι από την βόρεια. Λοιπόν, από την Κρύα Βρύση, τη νομού Πέλης, Κρύα Βρύση Γιαννίτσων. Πόντιος, ναι, ναι. Από τη μητέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν υπηρώτης. Αλλά όταν με ρωτούσε, εσύ τι ήταν, είσαι υπηρώτης, του λέγω όχι, λέω, γιατί εγώ μεγάλωσα σε ποντιακό περιβάλλον, έχω ποντιακή συνείδηση. Και οπότε λέει, είμαι Πόντιος. Αλλά το 1970, γεννήθηκα το 54. Μεταφερθήκαμε στην Αθήνα όταν ήμουν, ας πούμε, 16 ετών και μετά, ας πούμε, πήγα στο στρατό. Σπουδές στην Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φορά έγινα μοναχός μου στη σκήτη της Αγίας Άνης, στο Άγιον Όρος και εκεί ακολούθησα, ας πούμε, την μοναχική μου ζωή. Μετά από 16 ώρες ταξίδι, καταφέραμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Είχαμε μια μικρή ανησυχία. Πώς ένα τηλεοπτικό συνεργείο μπορεί να εισβάλλει στο ησυχαστήριο δύο μοναχών. Αλλά η υποδοχή τους ήταν εξαιρετικά θερμή. Γι' αυτό μας ηρεμεί για τις επόμενες ημέρες. Αύριο βέβαια πρέπει να σηκωθούμε νωρίς, γιατί στις 6 είναι ο όρθρος. Τώρα να αργήσουμε λιγάκι, ελπίζω να μην έχουν πρόβλημα. Καληνύχτα. Και χαράσα ιδίου επιπλώσα την κτήσιν, ειν υμνούτες αξίως εφημίσομεν ως ούσαν,
των γηγενών υπερτέραν. Εν είτε αυτόν ήχος σάλπιγγος, εν είτε αυτόν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν κυβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν κυβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Όπου πάω συμμετέχω στις εργασίες και στον τρόπο ζωής των ακριτών που συναντώ. Εδώ όμως πόσο θα μπορέσω να εργαστώ δίπλα σε ανθρώπους που η εργασία τους είναι η προσευχή. Σίγουρα είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα προσωπικά. Η μοναξιά είναι κάτι το οποίο το βιώνει κανείς σε διάφορες εκφάνσεις. Μπορεί να είναι μόνος του κανείς και μέσα στις πολυπληθείς πόλεις. Και έτσι μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει η ερημία των πόλεων και η κοινωνία της ερήμου. Αν κανείς σε ένα μοναστηριακό χώρο, ας πούμε, έχει αρκετό ικανοποιητικό βαθμό επικοινωνίας με τον Δημιουργό του, με τον Χριστό, με τους Αγίους, αυτό γεμίζει την ψυχή του και δεν αισθάνεται μοναξιά. Με το φως της μέρας ανακαλύπτω το μοναστήρι που μας φιλοξενεί. Θέλω να μην ταράξω τους ρυθμούς ζωής εδώ. Απλά να τους ακολουθήσω. Θεραπευτικοί ρυθμοί, ήχοι, εικόνες. Η ζωή του μοναστηριού μου είναι άγνωστη, όπως και στους περισσότερους ανθρώπους. Εδώ ζουν ο πατέρας Ονούφριος και ο πατέρας Χαρίτονας. Προς το παρόν, στα μάτια μου ένα μυστήριο. Και αυτή και ο τρόπος ζωής τους. Ευλογείτε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Το πήρατε το κέρασμα. Καλημέρα. Τελείωσε. Έλατε λιγάκι να σας πω λίγο για την ιστορία της μονής. Του μετοχίου δηλαδή εδώ. Λοιπόν, η Κύρα Παναγία ολόκληρη νήσος μαζί με το μοναστήρι και όλα τα κτίσματα είναι μετόχοι του Αγίου Όρους και συγκεκριμένα της πρώτης της αρχαιότερης μονής του Αγίου Όρους, της Μεγίστης Λάβρας, η οποία κτίστηκε το 963 από τον Άγιο Θανάσιο τον Αθωνίτη. Με αυτό εδώ το συμβόλαιο είναι πάνω σε περγαμενή γραμμένο. Αγόρασε όλη την νήσο, η οποία τότε λεγόταν Γυμνοπελαγίσιον. Έτσι ονομαζότανε, από έναν Κοσμά ιερομόναχο, αλλά οι Σαρακινοί που κάνουν πολλές πειρατείες εδώ πάνω Θρασοπελατείας, δεν ήταν δυνατόν να το εξασφαλίσουμε την ήρεμη και ασφαλή διαβίωση. Και έτσι το πούλησε, ας πούμε, το ανέλαβε η Μεγίστη Λάβρα για να μην αλλάξει χαρακτήρα, που είναι αφιερωμένο, ας πούμε, στην Παναγία, στην άσκηση, στην προσευχή. Είναι ένα μνημείο της νομικής επιστήμης, περιέχει μέσα αρχές που προσδιορίζουν αυτή την πράξη και είναι και η αρχαιότερη ιδιοκτησία στον κόσμο. Δηλαδή από το 1997 μέχρι σήμερα δεν μεταβάσκεται σε άλλον κύριο, είναι, ανήκει στο Άγιον Όρος, στη Μέγιστη Λάβρα. Ωραία. Εδώ στον Άρτικα, εδώ είναι ένας πίνακας που ανυπαριστά το θαλάσσιο πάρκο, μια και βρισκόμαστε στην περιοχή του. Η πρώτη ζώνη, αυτή εδώ, είναι τα κρινάκια που φύονται στην ακροθαλασσιά της νήσου Ψαθούρα. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Η δεύτερη ζώνη είναι ο θαλάσσιος κόσμος με τα διάφορα ψάρια κτλ. Και η τρίτη, αντί για φώκια, μια που είναι και το θαλάσσιο χώρο της φώκιας, έπρεπε να έχει φώκες, αλλά έχουμε βάλει δελφίνια γιατί τα έχουμε με τις φώκες. Γιατί? Είμαστε θυμωμένοι, γιατί είναι και κλέφτρα και μας έχει κλέψει και το όνομα. Κλέβει τα ψάρια δηλαδή πάνω από τα δίχτυα, τα έτοιμα και μας έχει κλέψει και το όνομα. Το όνομα γιατί? Τι λένε μονάχος, μονάχος. Δεν πρέπει να μας επιστρέψεις το όνομα για να την πάρουμε. Όταν μετανοήσει, θα την πάρουμε. Ελάτε. Ελάτε λιγάκι να σας ξαναγήσω τώρα εδώ στην νότια πλευρά του μετοχίου που είναι και το παλιό ελαιοτροπείο της μονής. Ελάτε. Ελάτε κι εσείς, παιδιά. Ελάτε, ελάτε.
Εδώ είναι το, ο πρώτος θάλαμος, ας πούμε, το ελαιοτροπείο της Μονής, το βαλιό ελαιοτροπείο, όπου με αυτές τις πέτρες ο ελαιόκαρπος συνθλιβόταν και γινόταν ελαιόπαστα. Και μεταφέρονται μετά, ας πούμε, στο άλλο διαμέρισμα, δίπλα που είναι, όπου τοποθετείται μέσα στους σάκους και πιέζεται στην πρέσα και βγαίνει το λάδι. Και από εδώ έχουμε τα μαγειρικά σκεύη, δηλαδή τα μεγάλα ταβάδες, τις οποίες χρησιμοποιούμε κατά την πανήγυρη, 8 Σεπτεμβρίου, και παραθέτουμε γεύμα μέσα στους προσκυνητάς όλους. Άρα πριν λίγες μέρες ήταν το πανηγύρι. Ναι, βεβαίως. Πόσο κόσμο είχε? Από βραδύς φιλοξενήσαμε 160 άτομα σε όλες τα δωμάτια που έχουμε, σε όλους τους χώρους της Μονής, στα μπαλκόνια και σε σκηνές που στήσαμε έξω από τη Μονή, σε ένα επίπεδο μέρος έτσι και τα λοιπά. Στήσαμε και εκεί σκηνές και μείναν και εκεί. Και την επομένη μέρα, την Κυριακή δηλαδή που έγινε το πανηγύρι, παραθέσαμε γέμμα σε 207 άτομα. Εδώ επάνω ο όροφος έχει κελιά, έχει την τραπεζαρία και το μαγειρίο. Ώστε εδώ είναι το γνωστό ζυμωτήρι, ε? Ναι, ναι, εδώ είναι το μακηπείο. Μακηπείο. Μακηπείο, έτσι λέγεται στο μοναστήρι, στα γιορτικά. Είναι λατινική ονομασία που σημαίνει φούρνος, ο φούρνος. Και ο φούρνος λέγεται μάκηπας. Μάκηπας. Ναι, ναι. Τώρα είστε ένας λοιπόν ιερέας μοναχός μάκηπας. Ναι, θα κάνουμε ψωμί. Ωραία. Για το μοναστήρι και για τους επισκέπτες μας και τα λοιπά. Είναι ένα εξαιρετικό ψωμί που έχει διάφορα άλευρα μέσα. Και πόσα κιλά ψωμί βγαίνουν τώρα από αυτό? Από τα 38 κιλά άλευρα που θα χρησιμοποιήσουμε θα έχουμε γύρω στα 64 κιλά ψωμί. Πολύ ψωμί, ναι, ε? Αρκετό. Θα βάλουμε και από αυτό 8 κιλά. Είναι το άλλο τύπου αλεύρου. Είναι γύρω στα 4-5 άλευρα. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα θα βάλουμε και τους σπόρους μέσα στα άλευρα. Οι σπόροι είναι ένα μείγμα από ηλιόσπορο, κολοκυθόσπορο, λιναρόσπορο και σουσάν. 4 σπόροι. Θα βάλουμε γύρω στα 2 κιλά. Είναι ωραία το αυτό το μείγμα, έτσι. Ωραία. Και τι μένει τώρα να βάλουμε? Θα βάλουμε λοιπόν, θα βάλουμε και το και αλάτι. Πατέρα, αυτή τη συνταγή ποιος σας την έδωσε? Δεν μας την έδωσε κανείς, αλλά επί χρόνια ζυμώνουν κάπου 40 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, επί χρόνια ψάχναμε να βρούμε, ας πούμε, θα λέμε ποια είναι η κατάλληλη σύνθεση ενός ψωμιού και απευθυνθήκαμε και στο Ινστιτούτο Σιτηρών και στην Θέρμη. Μας είπαν τι σιτηρά καλλιεργούν για να βγει καλό το ψωμί κτλ. Πήγαμε και σε διάφορες εταιρείες που έχουν διακινούν άλευρα και έτσι είδαμε από την εμπειρία μας ότι η συνταγή που ακολουθούμε τώρα είναι πάρα πολύ θελκτική, πώς το λένε, και ωφέλιμη στον οργανισμό. Λοιπόν, βάζω τώρα τη ζάχαρη. Αυτά είναι τα κλιματσίδες από το αμπέλι. Θαλάσσαμε τις κλιματαριές και γίνονται το καλύτερο κάρπινο για το άναμα του φούρνου, για το ψωμί. Έχει πολύ ωραία γεύση.
Εγώ βέβαια δεν ασχολούμαι πάρα πολύ στην ώρα σας με τη μαγειρική. Ο πατήρ Χαρίτων περισσότερο ασχολείται. Αλλά από την ιδιοσυγκρασία μου θα λέγαμε ότι δεν έχω, ας πούμε, θα λέγαμε επιμέρους επιλογές. Τα τρώω όλα, ό,τι παραντεθεί. Και επειδή τις περισσότερες μέρες, ας πούμε, του χρόνου, λέει περίπου 200 μέρες, είναι νερόβραστες, οπότε καταλαβαίνω πιο υγιώς είμαι στα νηστίσιμα παρά στα αυτά. Και για παράδειγμα το φαγητό που φάγαμε χθες, το οποίο το έκανε ο πατήρ Χαρίτων, ήταν παστίτσιο με τόνο. Οπότε επειδή εμείς δεν τρώμε με κρέας, έτσι ως αγιορείτες μοναχοί, το ψάρι μας το τρώμε και ήταν νομίζω πάρα πολύ εύγευστο και ωραίο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Με λίγο λαδάκι και τυράκι. Έτσι είναι το παραδοσιακό κομμάτι, ναι, ε. Δοκιμάστε. Θα δοκιμάσω και το πρώτα. Μυρίζει φανταστικά. Ναι. Εσύ δεν το δοκιμάσατε. Να το δοκιμάσουμε κι εμείς. Είναι φανταστικό. Πατέ, χάρη τον πάρκες. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Δοκιμάστε και εσείς. Ελάτε, μην τρέφεστε. Ελάτε να δοκιμάσετε. Γιώργο! Έλα, Καλλιοπή! Τι γίνεσαι, στην καλά, ώρα καλά, Καλλιοπή. Εγώ είμαι στην ώρα μου, εσύ άργησες λιγάκι, γιατί... Είχαμε μερικές δουλειές επάνω, εντάξει, πολύ πειράζει. Λίγο. Πάμε, πειράζει. Πάμε να ρίξουμε Φύγαμε. Δεχτιά. Ναι, πάμε Τέλεια. Για τα δεχτιά. Ο Γιώργος θα ψάρευε έτσι κι αλλιώς. Ευτυχώς δέχτηκε να γίνει εκπαιδευτής μου. Τώρα εσύ θα ναι. κρατάς το τιμόνι. Έλα, δώσω. Όταν για την πλευρά τη δικιά σου θα το παίρνεις εσύ. Όταν είναι για την πλευρά τη δικιά μου θα το παίρνω εγώ. Εντάξει. Εσύ θα κάνεις μπρος κράτη. Έλα. Όταν σου λέω μπρος θα κάνεις μπρος. Το, εδώ. Το έχω, μου το είπες πριν. Το ξέρω Μετά τι κάνω. Μετά κράτη. Εκεί. Έλα, ωραία. Εντάξει, άμα σου πω ανάποδα το κάνεις πίσω. Πάμε, ναι. Εντάξει. Σούπερ. Πάμε. Κάνε μπρος. Ίσα, ίσα όπως πάει. Κράτη. Δεν τα ρίχνεις στην ευθεία όμως, ε. Όχι. Γιατί? Για να κυκλώσεις τα ψάρια. Α. Για να πάρεις τα ψάρια. Προς τα σένα καλά. Ωραία. Καλά, 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 καλά. Να γυρίσουμε εδώ μέσα. Να γυρίσουμε ανοιχτά. Δεν έχω αυκαπάτες ότι τον βοηθάω, βέβαια. Μάλλον τον μπερδεύω. Η γυναίκα σου ψαρεύει. Αμέ. Πώς δεν ψαρεύω, αφού είχε πατέρα ψαρά. Έτσι. Πότε πιάνεις περισσότερα ψάρια, με τη μάχη μόνο σου. γελάς, μάχη, είναι γουρλού, είναι η αλήθεια. Είναι γουρλού. Κράτη. Η ζώνη Β του θαλάσσιου πάρκου είναι γνωστός ψαρότοπος. Έρχονται από όλη τη Μεσόγειο μικρά και μεγάλα καΐκια και απολαμβάνουν τα καταγάλανα νερά. Είμαι στο κατάλληλο μέρος για να μάθω κι εγώ κάτι για το ψάρεμα. Δώστε μου τώρα πίσω. Μπράβο. Άρα από πάνω από αυτό, σωστά. Το περνάμε από κάτω. Τώρα βάζουμε στη λειτουργία το βίτσι. Βλέπεις. Τον ετάρεις αυτόματα εσύ εδώ. Όχι. Δεν νητέρνεται αυτόματα, το νητέρνεις μετά. Εδώ τώρα βάζουμε τα ψαράκια έξω. Α, ναι, γεια σου. Για να μην ξαναγυρνάμε το δίχτυ όλο. Από εκεί. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέει. Από εκεί, από την άλλη πλευρά. Την άλλη πλευρά. Α, γυρίζω. Ναι, 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 ναι.
Μπράβο, ρίχνει το. Αυτά που δεν έχουν ψάρι, ρίχνουν το εδώ πάνω. Πάνω, εδώ, εδώ. Ωραία, ωραία, κατάλαβα. Αυτό είναι στην άκρη το ψαράκι. Μπράβο, ναι. Βλέπεις πόσο εύκολα έρχεται. Ναι, είναι όντως πολύ. Καλά, είναι και ρηχά τώρα εδώ. Πήραμε και τον πρώτο μπαρμπούνι. Τώρα θα πάρουμε κι άλλα. Γιώργο, θέλω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Τι είναι πάλι, όλο σοβαρά μου λες. Για πες. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορέσω να φάω από αυτά τα υπέροχα ψάρια που έχουμε βγάλει. Γιατί? Γιατί είμαι χορτοφάγος και δεν τρώω κρέας. Και εγώ έλεγα να πούμε στον πάτερ να πιάσουμε ένα κατσικάκι, να το ψήσουμε. Ναι, ούτε κατσικάκι ούτε ψαράκι. Καλά, αλλά θα φάνε όλοι οι υπόλοιποι, ε. Όλοι οι υπόλοιποι θα φάνε, γιατί να μην φάνε. Γιώργο, πόσα χρόνια είσαι ψαράς? Ήμουν από μικρό παιδί, μετά έφυγα, έγινα δασικός και ξαναεπέστρεψε πάλι. Ποια ήταν η καλύτερη ψαριά σου? Να θα σου δώσω το κινητό να δεις, υπάρχουν φωτογραφίες. Έχεις ντοκουμεντά, να ψάξω. Έχω, δες τα, ελεύθερα. Α, πολλά ψάρια βλέπω εδώ. Είδες. Σκορπίνες και μπαρμπούνια. Πόπο, ολόκληρο καρκασόνια, έτσι, όχι αστεία. Και πιο κάτω, έχει κι άλλα. Τι είναι αυτά, Γιώργο? Αυτές είναι σκορπίνες. Τι εκεί. Σούπα γίνονται σκορπίνες. Και ψητές. Είναι και πολύ ωραίες ψητές. Είναι πάρα πολύ. Ναι, βέβαια. Μαγειρεύεις συχνά εδώ? Ναι, Γιώργο. Αμέ. Συνέχεια. Ναι. Συνέχεια. Λοιπόν, το βλέπεις αυτό, το μπαρμπουνάκι, αυτό είναι δικό σου, το δουφάς εσύ. Είπαμε, εγώ δεν τρώω ψάρια. Δεν πειράζει, θα κάνεις μια εξαίρεση τώρα, εντάξει. Εξαίρεση, ωραία. Ε, βέβαια. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη θάλασσα, Γιώργο? Η φορτούνα. Πότε σου έχει τύχει, για πες κανένα έτσι. Πολλές φορές, πολλές. Και με το πατέρα μου, με το άλλο το καϊκάκι. Το μικρό. Κινδύνεψες ποτέ? Όχι, όχι. Τη θάλασσα τη σέβομαι. Δεν θέλει να τη φοβάσαι, να τη σέβεσαι. Τούτη μάγκια σηκώνει η θάλασσα. Μόνο σεβασμό. Σεβάστηκε και θα σεβαστεί και αυτή. Έρχεται το γλύκισμα. Παιδιά, ελάτε να φάμε. Γιατί το καλλιοπάκι δεν καταδέχεται. Έλα, Γιώργο. Έλα, Δημήτρη. Όχι, τι γίνεται εδώ. Έλα. Ακόμα μέρα ξεκινάει με όρθρο, όπως όλες οι μέρες για όσους μονάζουν. Ακολουθώ και πάλι αναζητώντας αυτό το κάτι που είναι ανώτερο από εμένα, αφήνοντας τους ήχους και τις έννοιες να με οδηγούν. Λέει της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση με μακρουλών όψη. Ότι σε Κύριε ελπίζει μου τον ύψη στον έθνο καταφυγή σου, που προσελεύσετε προς εκακά και μάστιξ ούκ εν γέν του σκηνόματί σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νίκαι έκαι στσόνα στον αιώνα να μην. Και κατά γη σας το θάνατον εδωρείς από εμείς ζωή την αιώνη. Και νίκαι έκαι στσόνα στον αιώνα να μην. Ότι ουκ έχω παρησίδια τα πολλά ημών αμαρτήματα, σύ τον εξουγεννηθέντα της όπης, ο Θεοτό και Παρθένε, μαγάρις και ιδέες μικρός προς ευμένια δεσπότου. Ιωακήμ και Άννα, ονοισμό τεκνίας και Αδάμ και Εύα, εκ της φοράς του θανάτου ελευθερώθησαν άχραντε, εν τη Αγία γεννήσι σου. Κύριε Λέσον, 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 Κύριε Λέσον.
Σήμερα θα ακολουθήσω τους ρυθμούς τους, χωρίς στεγανά και προσδοκίες, χωρίς ρολόι και κυρίως χωρίς να είναι ο χρόνος μέσω διεκπεραίωσης. Η κόλαση είναι η μία επικοινωνία, ας πούμε, με το Θείο. Δεν είσαι σε αυτήν την κοινωνία, ας πούμε, του Χριστού. Στην κοινότητα του Χριστού, έτσι, της Αγίας Τριάδος, μαζί με την κυρία Θεοτόκου, με τις Αγίες Αγγέλους και όλους τους Αγίους. Αυτό λέγεται παράδεισος, λέγεται Βασιλεία Ουρανών και πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτό. Η κόλαση είναι η στέρηση αυτής της κοινωνίας. Λοιπόν, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι η κόλαση είναι γεμάτη από καλούς ανθρώπους. Φτάσαμε. Ναι, Καλλιόπη, εδώ πέρα μπροστά μας επεκτείνει το κάμπος του πλανήτου, όπου έχει και ελαιόδεντρα, αλλά έχει και δύο υπόγειες δεξαμενές όπου συλλέγονται τα όμβρια ύδατα. Έχει ποτίστες για τα ζώα, οι οποίες είναι περιφραγμένες και μπαίνουν τα ζώα μέσα, ας πούμε, το καλοκαίρι που κάνει πολύ ζέστη, με κλειστές πόρτες δηλαδή περίφραξης. Και έτσι μπορούμε και, ας πούμε, και τα συλλαμβάνουμε και διαλέγουμε από αυτά, ας πούμε, ποια θα είναι τα οδηγηθούν, ας πούμε, προσφαγή. Αυτή είναι μία από τις υπόγειες όμβριες δεξαμενές, μαζεύουν το όμβριο νερό. Αυτό είναι το αεβλάκι που διοχετεύεται το νερό όταν βρέχει, ας πούμε, στην δεξαμενή. Το νερό από εδώ το αντλούμε με αυτό το φωτοβολταϊκό πλαίσιο, παράγει δηλαδή, ας πούμε, ηλεκτρική ενέργεια. Έχει μία αντλία
η οποία τροφοδοτείται από το ρεύμα που παράγει αυτό το φωτοβολταϊκό πλαίσιο. Υπάρχει ένα φλωτέρ στην ποτίστρα και όταν αδειάζει το νερό, και έχει και ήλιο εννοείται, αντλεί νερό από την έννοια. Ξαναγεμίζει σε κάποιο επίπεδο και μπορούν πούμε, και τα ζώα να έχουν πάντα νερό με στη διάθεσή του και να υπάρχει και μια αυτάρκεια. Πώς είναι ο καιρός συνήθως εδώ, και με βροχές και με αέριδες, χιόνια, δεν ξέρω. Χιόνια πολύ σπάνια πέφτουν γιατί είναι χαμηλό το επίπεδο, αλλά έχει αρκετές βροχές. Αρκετές βροχές. Ναι, και δεν έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τα ζώα την ξέρουν, ας πούμε, την ποτίστρα από μικρά. Λοιπόν, και είναι περιφραγμένη η ποτίστρα με αυτό το φράκτη. Η πόρτα είναι κλειστή, οπότε δεν μπορούν να μπουν μέσα ελεύθερα και ανεβαίνουν αυτές τις ράμπες. Εδώ υπάρχει μια ξύνη ράμπα. Ναι. Και από την άλλη πλευρά ανεβαίνουν τα κατσίκια επάνω στη ράμπα και πηδάνε μέσα, έχουν ευχέρεια. Πίνουν νερό, αλλά μετά δεν μπορούν να βγουν. Α, μάλιστα. Και μπαίνουν μετά οι εργάτες, ας πούμε, τα λέγαμε της Μονής, και κάνουν μια επιλογή από τα ζώα τα οποία, ας πούμε, θα τεθεθούν, ας πούμε, στο σφαγείο για να δοθούν, ας πούμε, στην κατανάλωση, στο κοινό. Καλλιόπι, φτάσαμε να επιβαστούμε στο καΐκι. Πρόσεχε λιγάκι αυτή τη διαδρομή. Ναι, πάτε. Στη θάλασσα. Γιώργο! Έλα, παπούλι. Έλα λιγάκι να μας βοηθήσεις να μπούμε στο καΐκι. Ναι, ναι, αμέσως. Εντάξει. Πολύ εντάξει. Τους ξενάγεις καλά, εντάξει. Θαυμαστά. Καλλιόπι, ευχαριστημένοι. Δεν θα μπορούσαμε να είχα καλύτερο ξέναγό. Ωραία, ωραία. Επόμενος σταθμός μας, ο πλανήτης. Κόλπος διάσημος παγκοσμίως για την ομορφιά και την προστασία που προσφέρει. Ναι, πλησιάσαμε Καλλιόπι τώρα στον κόρπο του πλανήτου. Στην είσοδό του είναι αυτή η βραχονισίδα που λέγεται Σφίγγα. Προσδιορίζει έτσι και το ενιγματικό κόλπο, ας πούμε, πώς μπορεί να ανεβρεθεί, σαν δίλημα είναι, γιατί ας πούμε λέγεται πλανήτης ο κόλπος. Γιατί λέγεται πλανήτης, πάτε? Γιατί πλανά κατά την έξοδο, είναι πλανήτης λιμήν. Δηλαδή όταν είσαι και έξω βέβαια δεν μπορείτε, διότι είπαμε προηγείται, παρεμβάλλεται μπροστά στην είσοδό του η Σφίγγα, αυτή η βραχονισίδα, αλλά όταν είναι και σε μέσα, επειδή έχει πιο μεγάλους κόλπους σε σχήμα ωμέγα, πλανά κάτι την έξοδο, δεν ξέρεις από πού θα φύγεις. Γι' αυτό το ονομαζόταν πλανήτης Λιμήν, έφυγε το Λιμήν και έμεινε πλανήτης. Είναι ένας από τους ωραιότερους φυσικούς λιμένας της Μεσογείου. Αν μπεις μέσα δηλαδή, δεν προσβάλλεις από κανένα καιρό. Αλλά είναι δύσκολο όταν έχει βοριάδες να βγεις. Αλλά είσαι σε ασφαλές με τα συλλημένα. Και έτσι δεν διατρέχεις κανένα κίνδυνο. Λοιπόν, Καλλιόπι, θα κάνουμε τώρα μια ξενάγηση. Πήγαμε από το μοναστήρι. Απέναντί μας έχουμε το νησί, το Πιπέρι, που είναι και ο πυρήνας του Θαλασσίου Πάρκου, προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας. Και εδώ μπροστά έχουμε τρία νησάκια τα οποία ανήκουν στο σύμπλεγμα της Κύρα Παναγιάς. Είναι το πρώτο, το μεγάλο, είναι η Γράμμιζα. Μετά το άλλο, το μικρό, το Στρόγγυλο, λέγεται Στρογγύλο. Και το επόμενο λέγεται Παππούς. Έχει αναφορά στο πνευματικό μας πατέρα, τον Άγιο Αθανάσιο δηλαδή. Έχει επάνω μοναστήρι στην Παναγία τη Μυρτιδιώτησα, 24 Σεπτεμβρίου που γιορτάζει. Δεν κατοικείται το όχι, μέρος. Όχι, δεν κατοικείται. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί μια μικρή αδελφότητα μπορούσε να διαβιώσει επάνω με αυτά που παρήγαγε. Η ζώνη Α είναι το Πιπέρι. Είναι ο πυρήνας. Είναι εκεί και γύρω από το Πιπέρι μόνο, ναι, ναι. Ενώ εδώ είμαστε στη ζώνη Β. Ευλογητός ο Θεός μου πάντοτε νυν και αεί και εις όνας των αιώνων. Αμήν.
το προσταθέν λαβών εγώ στη σκηνή του Ιωσή σπουδαία πέστη ο σώμα του λέγον του Ιωγάμου. Κλείνα κατά βάση του ουρανού χωρού ήταν αλλιώ το σώμα σε σιών και βλέπω νύχτα σου λαβών τα δούλου μου οφείλει εξάν καραβγάζει χερενή και ανήφεχτε. Χερενή και ανήφεχτε. Υπερμάχο στρατηγό ήταν και κύριε του λιτροφή των ευχαριστή να γράψει χωρί το και όλο σα του κράτου προσμάχητων. Έκπαντή με κυρίω ελευθέρω σε ένα κράτο χερενή και ανήφεχτε. Κάθε σημείο του μοναστηριού γίνεται τόπο προσευχή. Οι Άγιοι κατοικούν μέσα και έξω από τα κτίρια. Μέσα και έξω από τι εικόνε. Υπεραγία Θεοτόκη στο σωνημά, Άγγελο Πρωτοστάτη, ο Ρόνσον επέφτει πίτι Θεοτόκο το χέρι. Άξιον εστίνο αλήθο, μακαρίζει σε την Θεοτόκο. Το κάλεσμα. Μια εσωτερική κλίση, α πούμε, να αφιερωθεί στο Θεό, τον αγαπά, γιατί ο άνθρωπο είναι ερωτικό. Θέλει να αγαπάει και να αγαπιέται. Αλλά στην πυραμίδα, ας πούμε, θα λέγαμε των αξιών της αγάπης του, πρέπει να είναι πρώτα ο Θεός. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης ψυχής σου, εξ όλης διανοίας σου κτλ. Και μετά όλους τους υπόλοιπους. Κάποτε όταν ήμουν νεότερος μοναχός, 25-26 χρονών, ξέρω κάπου εκεί πέρα, με ρώτησαν, σε Ανατολονία ήμουνα, και με ρώτησε μια κυρία, λέει, πώς έγινε εσύ πάτερ μοναχός. Και εγώ τη ρώτησα, λέω, εσείς λέω, γιατί παντρευτήκατε, πώς παντρευτήκατε. Ξαφνιάστηκε με την ερώτηση και μου λέει, για να κάνω οικογένεια. Λέω, δεν είσαι ειλικρινής. Δεν ήξερε λέω, αν θα κάνει γονέα. Το θέμα τη γονιμότητας δεν ξέρω, είναι άγνωστο. Μετά, ας πούμε, διαπιστώνεται. Λέω, μάλλον κάποιον λέω, τον αγάπησε, τον ερωτεύτηκε και τον πήρε. Και εγώ λέω, ερωτεύτηκα το Θεό και πήγα το Θεό. Και έτσι γίνα μοναχός. Οπότε δεν μου έκανε άλλη ερώτηση. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία. Έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής. Δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται. Για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τεινά, γίνει δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσα σαν παρά τους πόδας του Ιησού, επάρασά της γίνει φωνήν εκ του όχλου, είπεν αυτό, μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε, και μαστίουσε θύλασσας. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθά μου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Ευηλατεύοντα πάσας τας ανομία σου, τον ιωμένο πάσας τας νόσου σου. Πάντων ημών και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νικαιαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όταν ξεκινήσαμε να ετοιμάζουμε το συγκεκριμένο επεισόδιο, υπήρχε μεγάλη επιφυλακτικότητα σε όλη την ομάδα. Οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας τους μοναχούς του Αγίου Όρους σαν ανθρώπους αυστηρούς και απρόσιτους. Αυτό καταρρίφθηκε μόλις άνοιξε η πόρτα του μοναστηριού και άνοιξαν και οι καρδιές τους.
Μαζί με την ένθερμη υποδοχή, είδαμε χιούμορ, κατανόηση στη δουλειά και στις ανάγκες μας. Απλότητα και βαθιά πνευματικότητα. Φεύγοντας, παίρνω μαζί μου την ηρεμία που ένιωσα κοιτώντας την απέραντη θάλασσα και τις πολλές ιστορίες του πατέρα Νούφριου και του πατέρα Χαρίτονα. Αυτό το ερημονήσι απέκτησε ζωή χάρη σε αυτούς τους δύο μοναχούς, αυτούς τους ακρίτες της πίστεως. Ήρθε η στιγμή να σας χαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν πολύ όμορφες οι μέρες μας εδώ. Πολύ πνευματικές. Ηρεμήσαμε. Είστε υπέροχοι άνθρωποι. Με φοβερό χιούμορ και πνευματικότητα. Να τα πούμε αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχόμεθα η χάρη της κυρίας Θεοτόκου να σας σκεπάζει, να σας συνοδεύει και να σας θωρακίζει τη ζωή σας. Εδώ σας έχουμε και λίγα τρόφιμα για τη διαδρομή, γιατί είναι πολλές ώρες που μέχρι να φτάσει στον βόλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έξω σας έχουμε ένα σάκο από ένα ψωμάκι, ευλογία για πολύ καλά. Την οικογένειά σας. Και το υπέροχο διάκι. Ψωμάκι. Ναι, ναι. Και είστε εδώ σας έχουμε και από ένα CD, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την Ορθόδοξη νηπτική παράδοση. Είναι πάρα πολύ διδακτικό. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και μην ξεχάσει να διαβάσει και τις ευχές μου και τα σεβασμιά μου στον συμβιωτή μου, τον πατέρα Γιώργιο. Με μεγάλη μου χαρά. Στο καλό να πάτε, καλό δρόμο. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, για μαζί σας. Να σας χαιρετήσουμε, ελάτε, ελάτε. Θυσιάστε. Παναγιά μαζί σας, έτσι. Ευχαριστούμε για όλα. Ναι, Δημήτρη. Καλό, καλό. Ευχαριστούμε για όλα. Έλα, Γιώργη, έλα, Γιώργη. Παναγιά μαζί σας. Επίσης, επίσης. Παναγιά μαζί σας. Στο καλό, στο καλό. Καλή διαδρομή να έχετε. Φεύγουμε! Τι είναι! Φεύγουμε! Αντέλα!